Η προεκλογική εκδήλωση που διοργάνωσε στην πλατεία Πάργη κορυφώθηκε η προεκλογική περίοδο για την οργάνωση κομμουνιστών διεθνιστών Ελλάδο με τα στελέχη τη βέβαια αλλά και του υποψηφίου να δίνουν μέχρι και την τελευταία στιγμή τη μάχη τη ψήφου. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει αυτόνομα στι ευρωεκλογέ προκειμένου να ενισχύσει το ρεύμα αντίδραση κατά των πολιτικών που χαράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με στόχο μια κόκκινη Ευρώπη, όπω ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο υποψήφιο Ευρωβουλευτή Γιώργο Κούτρη. Ο Ιδίως αναφέρθηκε παράλληλα στα ζητήματα που ξεχωρίζει η ΟΚΔΕ εν ώψη της κάλπης της Κυριακής, με δικές αναφορές στην ακρίβεια αλλά και στις πολεμικές συγκρούσεις στη Γάζα. Η ΟΚΔΕ, οργάνωση κομμουνιστών και εθνιστών Ελλάδας, κατεβαίνει αυτόνομα στι ευρωεκλογέ στι στις 9 Ιουνίου, καταρχήν για να αναδείξει τα ψέματα... Περί ανάπτυξη και σταθερότητα τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο ονομάζω σταθερότητα στην πραγματικότητα σημαίνει φτώχεια και ακρίβεια. Οι μισθοί των εργαζομένων αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν ούτε μέχρι τα μισά του μήνα. Η ακρίβεια συνεχώ πετσοκόβει το λαϊκό εισόδημα και κανένα πραγματικό μέτρο δεν παίρνεται για την ενίσχυση των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Σταθερότητα για την κυβέρνηση επίση σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή τη χώρα στον πόλεμο. Η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ. Στηρίζει με κάθε τρόπο τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το σιωνιστικό κράτο του Ισραήλ, στηρίζει το μισοφασιστικό καθεστώ του Ζελένσκι και με κάθε τρόπο εμπλέκει όλο και περισσότερο τη χώρα μα στον πόλεμο. Έχει στείλει και φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα και δημιουργεί έτσι όλο και περισσότερε περιπέτειε για του εργαζόμενου και τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία στην Ελλάδα. Ε, Επίση είναι υπεύθυνη ε, για την δολοφονική πολιτική των ιδιωτικοποίησεων, που όπω είδαμε ευθύνεται για μια σειρά έτσι από εγκλήματα, με αποκορύφωμα αυτό που έγινε ε, πέρυσι στα Τέμπη και από εκεί και πέρα ε, άλλε άλλες έτσι καταστροφέ, οι πυρκαγιέ, οι πλημμύρε, όλα αυτά είναι αποτελέσματα όλων αυτών των ε, πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων. Για όλα αυτά προφανώς υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άλλος λόγος που η ΟΚΔΕ κατεβαίνει τις είναι για να, για να, αναδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια ένωση όπως μας λένε έτσι υπέρ των λαών, υπέρ τη ειρήνη, υπέρ τη δημοκρατία. Είναι μια αντιδραστική ένωση που φυλακίζει του λαού. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει μνημόνια, σημαίνει λιτότητα, σημαίνει χρέο, σημαίνει καταστολή, σημαίνει πόλεμο. Ε, ε, κατεβαίνουμε σε εκλογέ για να, να αναδείξουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Μονόδρομο για τον ελληνικό λαό, για όλου του λαού τη Ευρώπη είναι η έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ευρώ, η διαγραφή του χρέου ε, και η διάλυση τη αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση και η, η, η οικοδόμηση μια πραγματικά κόκκινη. Ευρώπη των εργαζομένων των κοινών αγώνων του σοσιαλισμού. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει στι εκλογέ για να αναδείξει ένα σχέδιο αγώνων, για να αναδείξει την αναγκαιότητα μια αριστερά επαναστατική για να αναδείξει ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σωτηρίας απέναντι σε όλη αυτήν εδώ την κατάσταση. Ε, με βασικά έτσι σημεία, ένα, έξοδος από το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαγραφή του χρέους, όσο παραμένουμε έτσι ε, σε αυτήν την αντιδραστική ένωση, τόσο δεν πρόκειται, να, κα, δεν πρόκειται ποτέ ο ελληνικό λαός να δει άσπρη μέρα. Ε, για, τις, για με εργατικό έλεγχο στο τομείς κλειδιά της οικονομίας, πραγματικά ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από τις δολοφονικές πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε την οικονομία στα χέρια μας. Για βαριά φορολογία σε κεφάλαιο και πλούσιου, έτσι ώστε να βρεθούν πραγματικά χρήματα για την ανασυγκρότηση τη ελληνική οικονομία, για πραγματικά μέτρα ενάντια στη φτώχεια και την ακρίβεια, με αυξήσει σε μισθού, με αυξήσει σε συντάξει, με απαγόρευση των απολύσεων, με συλλογικέ συμβάσει για όλου. Η ΟΚΔΕ καλεί κα, του εργαζόμενου, την νεολαία, τα φτωχάλα εκαστρώματα στις στι 9 Ιουνίου στι ευρωεκλογέ να κάνουν μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή και να στηρίξουν την οργάνωσή μα με την ψήφα του.